Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα, σημαντική για τα ενεργειακά θέματα, κρίνεται η επίσκεψη που πραγματοποιεί αύριο στην Άγκυρα ο Ρώσος Πρωθυπουργός για συνομιλίες με τον ομόλογό του Ερντογάν. Ο Πούτιν ολοκλήρωσε σήμερα τις διακοπές του στη Σιβηρία, όπου μάλιστα κάλεσε τους εικονολήπτες και τους φωτογράφους για να πάρουν, όπως θα δείτε, εικόνες. Για να κάνει κάποιος διακοπές στη Σιβηρία πρέπει να είναι σκληρός άντρας. Και ο Πούτιν είναι. Σκαρφαλώνει πάνω σε δέντρα, φοράει ρούχα παραλλαγής και καπέλο καουμπόι, κάνει υπασία, κυνηγά, ψαρεύει, κολυμπά σε ποτάμια και λίμνες. Και βέβαια ο Πούτιν άδραξε την ευκαιρία να δείξει στον κόσμο το γυμνασμένο του σώμα. Vladimir Putin will be 57 in October. In a country where male life expectancy is less than 60, he looks in better physical shape than many much younger Russian men. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, σε αντίθεση με τους άλλους ηγέτες του κόσμου που κρύβονται από τους παπαράτσι, κάλεσε τους εικονολήπτες και τους φωτορεπόρτερ για να παθανατίσουν κάθε τους στιγμής διακοπές. Στις περισσότερες δραστηριότητες, ο Πούτιν φροντίζει να μην φοράει μπλούζα. The photographs of a bare-chested Mr. Putin riding a horse through mountain scenery may of course bring back memories of a recent Hollywood film about gay cowboys. Well, it makes you proud to be a Russian. I mean, when you look at those photographs. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν προβάλλει τα σωματικά του χαρίσματα. Το 2007 είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες όταν ψάρευε σε λίμνη. Αξέχασες παραμένουν και οι σκηνές από τις ικανότητες του στο τζούντο. Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, μετά από αυτές τις ξεκούρασες ημέρες στη Σιβηρία, την Πέμπτη επισκέπτεται την Τουρκία, όπου αναμένεται να υπογράψει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με την Άγκυρα.